Στην κοινωνία. Είναι μέσα στην κοινωνία, είναι παντού. Να και κάνω και μια αποκάλυψη. Είπες ότι όταν ανέλαβε ο Χρήστος την ηγεσία του κινήματος, στην Κύπρο ο Χρήστος είναι της δικής μου σχολής. Έχει βγάλει το μεγάλο σχολείο της Χρυσής Αυγής στην Οδό Σολομού 74. Αυτό, ναι. Ήταν από το 99 και με 2000 αφοιτητής. Γιατί σπούδαζε Ελλάδα. Ναι. Είναι ενεργός στέλεχος στην τοπική οργάνωση Αθηνών της Χρυσής Αυγής, εκεί δίπλα στα Εξάρχεια, που βγήκανε μεγάλη ομάδα πολύ δυνατών στελεχών που οδήγησε τη Χρυσή Αυγή σε αυτή την άνοδο που βιώνουμε στα τελευταία χρόνια. Και ο Χρήστος είναι παιδί του σχολείου της Σολομού. Δηλαδή, παλιός στέλεχος από εκείνους τους πυρήνες υποδοχής νέων μελών και με την δράση αυτή την πολυπίκυλη που είχε τότε το κίνημα και μέσω αυτής της εμπειρίας στην πολιτική πήγε στην Κύπρο, στη συνέχεια επέστρεψε στην Κύπρο και βγήκε μπροστά σε αυτή την προσπάθεια και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε σήμερα. Είναι δηλαδή ένα γνήσιο παιδί της Χρυσής Αυγής, ήταν και στην προσωπική φρουρά του αρχηγού. Ήταν στην ομάδα αυτή με τα κόκκινα τζόκια, τη χαρακτηριστική που όλο βγάζαν φωτογραφίες και λέγανε την. Ήταν στην προσωπική φρουρά του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο Χρήστος ο Χρήστου. Στέλεχος μέσα από τα σπλάχνα της οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και γι' αυτό το λόγο και γίνεται τόσο καλή δουλειά και στην Κύπρο σήμερα. Έχουμε βγάλει, το ξαναλέω, το ίδιο σχολείο του εθνικισμού με τον Χρήστο.